Προβολή ορθοπαιδικών. Η προβολή των ορθοπαιδικών, όπως και όλο το ιατρικό κομμάτι, απαιτεί να προβάλλεις την εξειδίκευση που έχεις, τη γνώση που έχεις και το πώς μπορείς ανθρώπινα και με την επιστήμη και τη γνώση που διαθέτεις να προσεγγίσεις παλατολόγιο και να βοηθήσεις τον ασθενή να βρει λύση στο πρόβλημά του. Όλα ξεκινάνε από δύο πράγματα. Καθορισμό στόχων και αυτοί οι στόχοι να είναι μετρήσιμοι. Δηλαδή, είτε κάνεις Google Ads, είτε social media, είτε οτιδήποτε, πρέπει να μετράμε τι κάνουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Άρα, ο ορθοπαιδικός πρέπει να έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα. Πρώτον, η ιστοσελίδα αυτή πρέπει να έχει μέσα και οι studies, κριτικές, media, όπως έχουμε μπει και σε ένα βίντεο. Βίντεο, πράγματα τα οποία μπορεί να μιλάει είτε ο ιατρός απευθείας στον ασθενή, από το ιατρείο του, είτε να δείχνουμε πράγματα, είτε να μιλάει σε κάποια ιστοσελίδα, ειδησιογραφική, είτε γενικότερα μια παρουσίαση για να μπορεί ο ασθενής να πει ναι, εγώ σε αυτόν τον ιατρό θα έρθω, ειδικότερα για χειρουργικές επεμβάσεις που δεν παίρνει εύκολα την απόφαση ένας άνθρωπος και είναι πολύ λογικό πριν προχωρήσει σε μια επιλογή ιατρού. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε μια καλή marketing, ιατρικό marketing στρατηγική. Εδώ λοιπόν τα οργανικά αποτελέσματα, η αρθογραφία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, η κειμενογραφία δηλαδή που δημιουργούμε εμείς πάνω σε θεματολογίες, οι οποίες είναι καθοριστικές μέσα σε αυτό το κομμάτι, με τις κατατάξεις που αυξάνουμε την επισκεψιμότητα, μέσα σε αυτά τα άρθρα δεν θα έχουμε απλά ένα άρθρο, θα έχουμε μια ολόκληρη στρατηγική στη δομή του άρθρου, ώστε ο υποψήφιος ασθενής να πάρει την απόφαση να καλέσει το ιατρείο. Και από τα social media που στέλνουμε πολλές φορές κόσμο στην ιστοσελίδα, όλα γυρνάνε από εκεί. Ό,τι καστικό και να φτιάξουμε, τα οποία θα είναι υψηλών προδιαγραφών, βίντεο, οτιδήποτε και να στήσεις Google Ads διαφημίσεις, όλα αυτά θα καταλήξουν κατά πλειοψηφία στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα είναι το σημείο κλειδί σε έναν ορθοπαιδικό χειρουργό για να μπορέσει να πείσει τον ασθενή ότι αυτός είναι ο ειδικός που μπορεί να τον βοηθήσει στο πρόβλημά του, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας άνθρωπος θέλει να πάρει απόφαση σημαντική, το ψάχνει αρκετά. Άρα πρέπει να είσαι και εσύ ψαγμένος για να μπορείς να έχεις μία ιστοσελίδα υψηλών προδιαγραφών και να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου μέσα συνολικά από μία ολοκληρωμένη marketing στρατηγική. Ο ιατρός ορθοπαιδικός δεν έχει το χρόνο να ασχολείται με όλα αυτά. Αυτό το τονίζω, είναι η δουλειά του να βοηθιέται, να έχει την υποστήριξη για να μπορέσει να κάνει όλα τα υπόλοιπα εκείνο στο ιατρείο του και να έχει την ομάδα από πίσω να τον βοηθάει. Πάρα πολύ σημαντικό. Να είσαι όλοι καλά, follow για περισσότερα βίντεο.